Και από το Ρέθυμνο, mm-hmm. από το Ρέθυμνο, πάμε στο Τυμπάκι. Από το Ρέθυμνο, την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, πάμε στο Ηράκλειο, πάμε στο Τυμπάκι. Εδώ στα νότια, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Μεθόδιο Ζαχαριουδάκη, είναι πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Τυμπακίου, καθώς βέβαια γιώτα. Κύριε Ζαχαριουδάκη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλησπέρα σας. Υψώθηκε, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Υψώθηκε και μια τεράστια σημαία και στην περιοχή του Τυμπακίου, σωστά. Σωστά, στην περιοχή Τραπέζα, στο λόφο λίγο πιο πάνω από το Τυμπάκι, κοντά στο πολεμικό αεροδρόμιο του Τυμπακίου, υψώθηκε μια σημαία 11 μέτρων και 30 τετραγωνικών περίπου. Για πείτε μας, σε ποιον ανήκει αυτή η πρωτοβουλία? Στο Κυνηγητικό Σύλλογο. Στο Κυνηγητικό Σύλλογο, κάτι το οποίο το προετοιμάζατε καιρό? Είναι ένα 15ήμερο σίγουρα. Δημιουργήθηκε από εσάς, έτσι, φέτος? Ναι. Σε ένα μόνιμο ιστό. Να ευχαριστήσουμε το αεροπορικό απόσπασμα του Τυμπακίου για την παραχώρηση του χώρου και όλους όσους βοήθησαν, τους φορείς, τους επαγγελματίες της περιοχής και όλα τα μέλη του συλλόγου μας. Ήταν δύσκολο να υψώσετε και κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες την ελληνική σημαία χτες? Ναι, ήταν πάρα πολύ αέρας φυσούσε. Εμείς όμως το εγχείρημα το επιχειρήσαμε και συντεύθηκε με επιτυχία, πιστεύω. Μάλιστα. Πρώτη χρονιά, σωστά, κύριε Ζαχαριουδάκη? Ναι, πρώτη χρονιά και ο ιστός θα μείνει εκεί και η σημαία θα μείνει εκεί και αν γίνει κάτι με τις καιρικές συνθήκες θα αντικαθιστάται. Και γιατί όχι βέβαια να φτιάξετε και μια σημαία μεγαλύτερων διαστάσεων. Κάθε χρόνο να βάζετε και ένα στόχο παραπάνω. Θα το προσπαθήσουμε, μάλιστα. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.